θεατρική είμαστε στο γήπεδο της Νάουσας, στο ΔΑΚ Νάουσας και μόλις τώρα ισοφαρίζει η Νάουσα, πέσαμε τον γκολ της ισοφάρισης από την Παλσάμι και γίνεται το 1-1 η Νάουσα 35 λοιπόν ισοφαρίζει με τον Χατζιβαλσάμι σε 1-1 μετά από ωραία σέντρα από τα αριστερά του Μανδάλη. Είχε προηγηθεί στο 22 η ανατροπή του Παπαδόπουλου και η εκτέλεση του πέναλτι εύστοχη του Ντίνου Έξαρχου. Ένα δυνατό παιχνίδι με εντάσεις, θα λέγαμε κατέρωθεν. Και τώρα κίτρινη κάρτα για προφανώς για πανηγυρισμός στον παίκτη της Νάουσας. Το 1-1 είπαμε έγινε μόλις τώρα από πολύ ωραία ενέργεια και σκόρ του Χατζη Βαλσάμι. Φίλες και φίλοι του παρατηρητή, είμαστε πάντα στο ντέρμπι. Στο ντέρμπι της Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής. Η Νάουσα λοιπόν υποδείχνει τα Λευκάδια, όπως είπαμε πριν. Είναι 2-1 το σκόρ που έχει διαμορφωθεί από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γύρω στα 10 περίπου λεπτά του πρώτου ημιχρόνου έχει την ένταση και όλα τα στοιχεία που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Δυνατά και τα Λευκάδια ξεκίνησαν. Αρκενά όσο είχε μια καλή ευκαιρία. Τώρα ο Τον Στερζής δίνει οδηγία στον Θεοδωρή. Είναι ίσως ο κορυφαίος του ΠΑΣ στο πρώτο ημίχρονο. Και το ελεύθερο λοιπόν για την ομάδα του τηρεί το fair play ο παίκτης της Νάουσας και δίνει την μπάλα out. Τρέχει να την πάρει ο Παπαδόπουλος να επαναφέρει μέσα στον Κωτσιόπουλο για να εκτελέσει το ελεύθερο. 2-1 λοιπόν, παιχνίδι με πολλές συγκινήσεις, με εντάσεις, όλα τα χαρακτηριστικά του ντέρμπι. Με το γκολ του Ντίνου Έξαρχου προηγήθηκε ο ΠΑΣ Λευκαδίων και απάντησε με δύο ωραία γκολ ο Χατζηβαλσάμις. Πολύ ωραίες εκτελέσεις, αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΣ.